Το τρίτο τόπο φιλοξενίας των αρχαιολογικών διαλόγων αποτελούν από χθες το απόγευμα τα Γιάννενα. Πρόκειται για μια διεπιστημονική εκδήλωση που βάζει στο επίκεντρο έναν τόπο κάθε φορά με μνημιακό πλούτο και ιστορική παράδοση. Και φέτος είναι τα Γιάννενα, η πόλη που φιλοξενεί τη συγκεκριμένη διοργάνωση, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιστήμονες και καλλιτέχνες χωρίς όρια να μιλήσουν για την αρχαιολογία, την ιστορία και όχι μόνο. Είναι μια γιορτή διαλόγου και ουσιαστικής διεπιστημονικής συνεργασίας γύρω από τις χρήσεις και την κοινωνική σημασία της αρχαιότητας, των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο παρόν. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Φορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων διοργανώνουν για 4 μέρες μια ξεχωριστή εκδήλωση σε μνημεία του Κάστρου των Ιωαννίνων με παράλληλες θεματικές συνεδρίες στα μουσεία για τα μνημεία του Ιτσκαλέ. Ανοιχτές συζητήσεις, εκθέσεις, εργαστήρια, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, οικαστικά δερόμενα, συναυλίες, περιπατικές προβολές ταινιών. Το θέμα της διοργάνωσης είναι μετακινήσεις, τόποι, μνήμες, υλικότητα. Το συνέδριο ξεκίνησε το απόγευμα της 5ης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιστορικού Αρχείου Ηπείρου στο Σουφαρισεράι, στο Κάστρο των Ιωαννίνων, με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Για τη σημασία της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής κληρονομίας στο σήμερα». Τις εργασίες άνοιξε η επίκουρη καθηγήτρια μουσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εσθήρ Σολόμων, η οποία εξήγησε τι είναι αρχαιολογική διάλογη. Δράκτη προσεγγίζει φυσικά την ιστορία, τις αξίες και τις νοηματοδοτήσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ελληνικού πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα. Κοινωνικό, ιδεολογικό, χωρικό, αισθητικό, πολιτισμικό αλλά και εξαστικό. Ξεκίνησε το 2014 από μια ομάδα επιστημόνων με ενδιαφέροντα το ρόλο του παρελθόντος και της αρχαιολογίας στο παρόν για τη σύνδεση της αρχαιολογίας με τις κοινωνικές επιστήμες, τις πολιτιστικές σπουδές και την τέχνη. Πλέον συγκροτεί μια επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα, τα μέλη της οποίας κάθε χρόνο συναντιούνται σε μια διαφορετική πόλη της Ελλάδας. Χαιρετισμούς απευθύναν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κωνσταντίνος Ουέρεφ, η προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ηπείρου Μάρθα Παπαδοπούλου και ο καθηγητής αρχαιολογίας Ανδρέας Βλαχόπουλος. Ο πρώτος αρχαιολογικός διάλογος είχε θέμα μετακινήσεις, τόποι, μνήμες, υλικότητα. Και την πρώτη εισήγηση του συνεδρίου έκανε ο Δημήτρης Πλάτζος, αναπληρωτής καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετακίνηση, μετανάστευση, εκτοπισμός, προσφυγιά. Όλοι επισβάλλουν παιχνίδια, μία αναβιών τελευταία ανεπιστήτως από και για κατανάλωση από το συλλογικό φαντασιακό. Στην Ελλάδα,